Εκμεταλλεύτηκαν τις πληροφορίες που είχαν και έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Λαγκαδά κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν 58χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία αρχαιοτήτων και της εν γέννη πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και του νόμου περί όπλων. Συγκεκριμένα σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε χθες πρωινές ώρες παρουσία δικαστικού λειτουργού στην οικία του 58χρονου σε περιοχή των Σερών, εντοπίστηκαν 38 νομίσματα τα οποία σύμφωνα με αρχαιολόγο της εφορίας αρχαιοτήτων Σερών είναι ελληνιστικών, ρωμαϊκών και οθωμανικών χρόνων και υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων και την εν γέννη πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και ένα ακόμη νόμισμα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Επίσης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα τυφέκιο, 3 πιστόλια απόκρυψης τύπου στυλό και 2 κρότου, 315 φυσίγκια πυροβόλου όπλου και 104 κρότου, 11 φωτοβολίδες, 2 συσκευές ανίχνευσης μετάλλων, 2 μαχαίρια, 2 σπρέι πιπεριού και μία κυνηγητική καραμπίνα την οποία κατήχε νόμιμα, πλην όμως αφαιρέθηκε και κατασχέθηκε λόγω κατοχής των προαναφερόμενων αντικειμένων.